Κατερίνα μου, καλή αρχή, θα ευχηθώ παρουσίαση της DLK συλλογής σου. Πες μου πώς αισθάνεσαι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι μια ιδέα που έγινε πράξη και υλοποιήθηκε. Συγκινημένη νιώθω. Οι συζητήσεις φουντώνουν για το Survivor. Έχεις κάνει συζητήσεις? Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει τώρα το πάρτι που έχουμε εδώ πέρα και η δουλειά μου. Εγκατέλειψες και την Αθήνα, ζεις μόνιμα στην Κατερίνη. Το θεωρείς το ησυχαστήριό σου? Ναι. Σε λίγο θα ανέβω και στον Όλυμπο, πάνω στο βουνό, στην κορυφή. Ξυνή! Οι γονείς σου τι θα λέγανε σε μια τέταρτη φορά για το Survivor? Οι γονείς μου θα λέγανε σίγουρα όχι. Αλλά σημασία έχει τι λέω εγώ. Ναι, θα ήθελα να ξαναπάω. Σήμερα μέσα από το πρωινό διέρευσε μια πληροφορία για το χρηματικό ποσό που έχει συλλέξει από όλους τους κύκλους του Survivor. Δεν με ενοχλεί, έχει διαρρεύσει όταν είχα μπει στο παιχνίδι το 2019. Σήμερα μίλησαν όμως για το συγκεντρωτικό ποσό που έχει μαζέψει. Α, δεν το πρόσεξα. Εκατομμύριο. Όχι, δεν το πρόσεξα, να σα πω την αλήθεια. Αληθεύει όμως. Ξέρω. Σε κάτι τηλεοπτικό έχει γραφτεί. Εφοριακό είσαι. Ξυνή! Η Δαλάκα, πώς σας φάνηκε? Καλή επιτυχία. Ξυνή! Κάτω τώρα, συγγνώμη ρε παιδιά. Πας σε ένα event. Σέβομαι το event που είναι, τα ρούχα της και όλα αυτά. Τι άλλο θα τη ρωτήσεις για τα ρούχα? Για πείτε μου, τι ακριβώς, τα χρώματα, τη φούστα, πρώτα το φόρεμα. Πρώτα απ' όλα που πας στο event είναι και τιμητικό. Βέβαια. Δεν θα τη ρωτήσεις τώρα, ξεκινάει το Survivor. Ερωνία, παιδιά, δηλαδή, δεν είδα ερωνία. Μόνο ένα άκομψο είδα βέβαια. Δεν ξέρω χρονικά. Εντάξει, είναι δικαίωμά της να απαντήσει ό,τι θέλει αρχικά. Σκλήσουμε από αυτό. Δηλαδή, ήρθε για τα ρούχα, θέλει να πουλήσει τα ρούχα. Καλή αρχή στα ρούχα. Μία ερώτηση έχει. Προφανώς ξέρει ότι θα ρωτηθεί και για το Survivor. Προφανώς. Γι' αυτό και σε άλλους συναδέλφους, απλά δεν ξέρω χρονικά. Προηγήθηκαν τα άλλα κιού, προηγήθηκε το δικό μας. Πριν ήμασταν εμείς, πριν. Ωραία. Άρα μπορεί εκείνη την ώρα η διάθεσή της να τα πει. Μπορεί να ήρθε ένα ποτάκι μετά και να χαλάρωσε τα παιδιά. Εντάξει, τώρα με τι θα βρω. Συγγνώμη, ασπάζεται κανείς το θέμα της ειρωνίας που γράφουμε για να μου εξηγήσει? Εντάξει, ήταν λίγο ειρωνική. Σε ποια ερώτηση και σε ποια απάντηση? Όλο το ύφος της. Αν θα πάει στο Survivor, μετά τη ρωτήσανε. Καλά, τη ρωτήσανε πολλά πράγματα. Ότι έχει απομονωθεί στην Κατερίνη και λέει εντάξει, θα πάω στον Όλυμπο. Εντάξει, ο Όλυμπος στην Κατερίνη είναι, ρε παιδιά, δεν είπα κάτι κακό. Εννοούσε. Παιδιά, δεν ήταν ειρωνική προς τη δημοσιογράφο. Εγώ τι καταλαβαίνω, εκτός αν υπάρχει ένας αντίλογος. Απλά τη ρωτήσανε χειρότερα πράγματα πριν για τα λεφτά, ας πούμε, που έχουν ακουστεί. Α, το ίδιο ύφος είχε όμως και για τα χρήματα. Το ίδιο ύφος είχε. Ωραία, αν δεν ήταν ειρωνική. Θέλω να απαντήσω μέχρι εκεί που θέλω εγώ. Ναι, ξέρετε τις αμοιβές μου, αλλά δεν θα σας βάλω και το σούμα πόσα πήρα συνολικά και το έψιλον. Συγγνώμη, παιδιά, τα λεφτά τώρα κάθεσαν να το συζητήσει τόσο πολύ. Κοιτάξτε, παιδιά, για να πούμε μια πραγματικότητα. Είναι εμφανώς πιο χαμογελαστή στο κοινό κιού από ότι είναι σε εμάς. Ναι. Να πούμε, είναι προφανές αυτό πιο που συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα, το να ήταν η κοπέλα, επειδή προηγηθήκαμε πιο μαγκωμένη, πιο σφιγμένη και να μην είχε πρόθεση να βγάλει αυτή την ξυνήλα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί κάποιος αν δεν θέλει, δεν θα κάτσει να κάνει πιο προσωπικά κιού. Ενώ δεν θα μιλήσει μόνο σε μία δημοσιογράφο. Αν δεν ήθελε να μιλήσει, δεν θα μιλούσε η κοπέλα. Να είμαστε αντικειμενικοί. Επίσης. Δεν θα μπορούσε. Επίσης, για τα ρούχα, όχι για το Survivor. Όταν λέω στον Όλυμπο, εννοεί ότι με αυτά που μου έχουν γίνει, σε λίγο δεν θα θέλω να βγω από το σπίτι μου. Δεν ήταν προς δημοσιογράφο, ήταν απέναντι προς τη δική τη ζωή. Δηλαδή είναι το καταφύγιο σου, η Κατερίνη. Ναι. Σε λίγο έτσι πώς πάει, θα χρειαστώ να. Πώς λέμε, να κλειστώ σε μοναστήρι. Αυτό εννοώ τα βουνά. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Επίσης, λίγες ώρες νωρίτερα, να το πούμε και αυτό, χτες, είχε διευκρινίσει τι σημαίνει το. Γιατί βγήκαν δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν βγήκαν από συνέντευξη, ότι η Κατερίνα Δαλάκα είχε απομονωθεί στην Κατερίνη στο πατρικό της. Μίλησε λοιπόν σε άλλο κανάλι, σε μια εκπομπή, νομίζω στον Αντένα, και διευκρίνησε στην Ελένη Μπουλγαράκη. Εσύ όλη μέρα βλέπεις. Δεν έχει ζωή. Εσύ δεν έχει ζωή. Ζωή δεν έχω. Εγώ παιδιά σπανακόριζω Νικολέτα TV. Το καταλάβαμε. Δεν έχει ζωή. Λοιπόν, είπε στην Ελένη Μπουλγαράκη, λοιπόν, να το λέμε, γιατί why not. Ότι εγώ δεν έχω απομονωθεί, το σπίτι μου δεν το έχω ξενικιάσει ακόμα, ζω απλά με τους δικούς μου λίγο και βγάζω τα ρούχα κτλ. Ωραία, το ηρωνία το κρατάμε δηλαδή, γιατί βλέπω εγώ ότι κανείς δεν το βλέπει. Ξυνηλίτσα. Παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ξυνηλίτσα. Γενικά η Κατερίνα Δαλάκα δεν είναι η πιο αλέγκρα γενικά, είναι το ύφος της τέτοιο. Έχει και μια ηρωνία, αλλά είναι το ύφος της. Μα έχει διαφορά αυτό που είδαμε εδώ, που είδαμε με πριν. Η Αγγελική μας είπε από το ακουστικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο, εγώ θα το πω, όπως ότι λέμε δαλακίες. Ντροπή. Ήταν εξαιρετικό. Εγώ την κοπέλα την βρήκα. Βάλτο και θα μπορούσε η Αγγελική να δουλεύει και στο Σπαταλάι. Ντροπή, την κοπέλα δεν τη βρήκα καθόλου ηρωνική. Θα μπορούσε και στο Σπαταλάι. Θα μπορούσε να είναι. Έλα, ωραίο ήταν. Αυτό είναι το στυλ της, νομίζω. Της Αγγελικής. Τι λες, μωρέ, με τρανάνατε σήμερα. Να ρωτήσω κάτι στα την ηρωνία, δεν είναι. Η Αγγελική δεν θα μπορούσε να είναι δαλάκας. Ωραία,
Πάρε μου λίγο τη Δαλάκα τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Πάρε μου το Κατερινάκι ένα τηλέφωνο λίγο να μιλήσω. Όχι, ρε, το σύνορα μας φέρνει δύσκολο. Γιατί. Αμπά. Τώρα θα δει τα γίνει. Εσύ που πας και τα λες στο Omega Channel. Στο Mega Channel τα λες. Σε παίρνουν σε υπηρεσίες τηλέφωνο και εγώ φούντωσα. Εγώ να την πάρω. Ο Μέντε είναι με τη Μαρία Σολίνα. Ποιος με πήρε, ο Μελάς με πήρε. Ο Γρηγόρης τώρα. Όχι. Το Σάββατο. Α, γιατί, παιδιά, έχω συνέχεια κλήσεις από Αλβανία. Είναι κάτι. Μην απαντάς. Είναι μην επικίνδυνο. Ναι, έχει ναι, τύχει. Ναι, είναι και από άλλες χώρες. Για κάποια είναι και από άλλες χώρες. Είναι που χρεώνουν. Όχι, δεν απαντάς αυτά. Ωραία. Μπορεί να είσαι και άλλες χώρες, δεν απαντάς. Τις εσείς. 6-9. Δαλάκα. Ωραία. Η Κατερίνα Ζαρίφη γνώρισε την Σολομού με το Μέντε. Την πιο καλή του στο τηλέφωνο, σε ακούω. Είναι μαζί είναι τώρα. Είναι πολιτή, λέει. Είναι μαζί ο Μέντε φέρετε με τη Σολομού. Δεν έχω καταλάβει εγώ. Παιδιά, είναι σε μια κατάσταση οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να διευκρινίσουν. Δεν θέλουν, γιατί δεν το σεβόμαστε. Στη Ζαρίφη φαντάζομαι ότι η Κατερίνα, επειδή ήταν η προξενήτρα, ήταν η Ανίτα Πάνια της σχέσης. Σε γνώρισε, είπα. Γι' αυτό σε γνώρισα με την πιο καλή σου φίλη. Κατερίνα μου, συγγνώμη που σε ενοχλώ, είμαι φαίη. Καλησπέρα, σε παίρνω από τον αέρα. Πες μου, γλυκό μου κορίτσι, δεν σε βάζω ανοιχτή ακρόαση, εκτός και αν θέλεις. Να σε βάλω. Βάλτε μου. Ωραία. Όχι, εγώ δεν σε ειρωνεύομαι, τους μαλώνω και λέω το κορίτσι δεν είναι καθόλου ειρωνική. Και εννοούσε ότι όταν θέλεις, ότι θα πας στον Όλυμπο τύπου με όλα αυτά που σου έχουν γίνει στη ζωή σου. Δεν είχες πρόβλημα. Για πλάκα το είπε, πες το λίγο αγάπη μου. Για πες το, Κατερίνα. Βγάλτε τον τίτλο, παρακαλώ, ειρωνία. Βγάλτε τον τίτλο ειρωνία, γιατί στα αλήθεια θα ειρωνευτώ τώρα. Να σε... Α, γεια σου. Κατερίνα, δεν ήσουν λίγο κάπως ξινούλα. Είναι δηλαδή που για ένα καλό λόγο δεν είπατε. Όχι, δεν είπαμε, ρε Κατερίνα. Τι λέμε τόση ώρα. Είναι μια καλή αρχή, δεν χρειάζεται να πείτε κανένα λόγια, δεν είναι τόσο βαρύ. Είπαμε, πώς δεν είπαμε. Πες τα, Κατερίνα, σε παρακαλώ. Δεν, πες τα, συνέχισε εδώ να τα ακούσουνε. Μόλις τώρα μου στείλαν το βίντεο που... Α, κατευθείαν βλέπουμε, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Α, καλά, αυτή μπαίνει και σε μένα, μην ανησυχείς, τη βάζει κάθε μέρα. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν είπα κάτι ηρωνικό για να το βάλετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ποτέ με κανένα δημοσιογράφο. Και το ξεκαθαρίζουμε. Εντάξει, Κατερίνα μου, είσαι Αθήνα τώρα. Είμαι Αθήνα, ναι. Ωραία. Ωραία ρούχα βλέπω. Έχει και αντρικά. Πολύ. Όχι, μόνο γυναικεία. Τι αντρικά μου ωραία να κάνει το κορίτσι. Γιατί. Ωραία. Τι λες, Αγγελική μου, για το Survivor. Το είπε η κοπέλα, δεν έχει γίνει ακόμα συζήτηση. Αυτό να ξεκαθαρίσω, εκεί που είπα, που έκανα και πλάκα και που είπα ότι ζω το event, εννοείται ότι ήταν η μέρα του event και ήμασταν για αυτό το λόγο εκεί. Σχολιάστηκε την προηγούμενη μέρα συνέντευξη. Θεώρησα ότι μην ξανααναπαράγω τα ίδια, δηλαδή δεν είχα να πω κάτι παραπάνω. Ωραία. Πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Γι' αυτό δεν είπα. Εντάξει, τα αναφέραμε όλα. Είπαμε και για τον Αντένα που μίλησες και για όλα. Ναι. Γιατί είναι και το ύφος σου αυτό, το είπαμε. Μη λες, δεν τα είπαμε. Ποιο είναι το ύφος της γιαγιάς? Όχι, ρε παιδιά, είναι έτσι. Κατερίνα, εμείς πάπαμε. Στη δικιά μας δημοσιογράφο δεν είσαι τόσο χαμογελαστή όσο στους άλλους. Ναι. Εγώ, Κατερίνα, είπα ότι ήσουν λίγο ξινούλα. Συγχώρεσέ με, αλλά έτσι. Ωραία. Σε περιμένουμε στην εκπομπή, Κατερίνα. Ναι, για να με μαλώσετε. Όχι. Μωρέ, ποιο θα σε μαλώσει, εγώ? Δεν ξέρω. Όχι, δεν θα σε μαλώσουμε. Πριν πας στο Survivor. Εντάξει. Πλάκα κάνω. Εντάξει. Φιλάκια, γεια. Φιλάκια, να περάσετε ωραία. Είδατε πώς αλλάζετε το τίτλο. Εγώ το μεταξύ, για να σας πω, εγώ νομίζω ότι παίρνει τη Ζαρίφη τόση ώρα. Εντάξει, να σας πάω τώρα.